Το αναδειξέτο πολιτικά θέματα βρίσκεται στο Roof Garden του Athens Cypria Hotel στην οδό 215 στην Αθήνα. Έχει κοντά του τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή με το ποτάμι, κύριο Φορκόβελο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο οποίος είναι οικονομολόγος και δουλεύει ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Άρα έχετε πολλές γνώσεις για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τα οποία θέλετε ασφαλώς να μοιραστείτε μαζί μας. Αν θέλαμε να σκιαγραφίσουμε το ρόλο του Ευρωβουλευτή, πώς ακριβώς θα περιγράφαμε ότι προσφέρει τη βοήθειά του στη χώρα του, εκπροσωπώντας την στο Ευρωκοινοβούλιο και μαχόμενος για τα δικαιώματά της, εκφέροντας τη γνώμη του, συμμετέχοντας σε ψηφίσματα? Μάλιστα. Ναι, είναι μια σημαντική ερώτηση και πραγματικά πρέπει οι πολίτες στην Ελλάδα να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωβουλευτή, γιατί ψηφίζουν, και νομίζω ότι δεν το έχουν καταλάβει. Και καλό είναι να εξηγήσουμε αυτή την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς δουλεύει το θεσμικό αυτό σύστημα. Και εγώ, δουλεύοντας 30 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας σχέσεις και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλα όργανα θεσμικά, έχω από μέσα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, από μέσα μία έτσι άποψη ενός αρχιτεκτονικού έτσι δομήματος, το οποίο είναι κατακαιρματισμένο. Αλλά όμως έχει μια δημοκρατία. Έχει δημοκρατικές διαδικασίες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά, που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, έχει τόση δύναμη σε σχέση και με τις κυβερνήσεις, γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος είναι ο θεματοφύλακας, αυτή που προτείνει για την νομοθεσία και για τις πολιτικές, όταν προτείνει, δεν προτείνει στις κυβερνήσεις, προτείνει και στο Κοινοβούλιο και στις κυβερνήσεις. Το Κοινοβούλιο συναποφασίζει. Ο ρόλος λοιπόν του Ευρωβουλευτή είναι να ζυγίσει πολιτικά και μερικές φορές και για τα συμφέροντα της χώρας του τις προτάσεις αυτές και μέσα στην πολιτική ομάδα που ανήκει, είτε είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στους Σοσιαλιστές, στους Φιλελεύθερους, να προτείνει και να τροποποιήσει ενδεχομένως την πρόταση της Επιτροπής και μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από την πολιτική ομάδα να, και από τον εκπρόσωπο που θα διαμορφώσει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο. Ποια είναι τα σημαντικά θέματα της χώρας μας για τα οποία γίνεται συζήτηση αυτή την περίοδο στο Ευρωκοινοβούλιο? Ναι, αυτές οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες. Είναι κρίσιμες γιατί τα σημαντικά θέματα είναι και στην οικονομία, είναι στην Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση, η οποία όλοι λένε ότι πρέπει να γίνει κάποια εμβάνθηση, όλοι λένε ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική διάσταση που πρέπει να αναπτυχθεί. Είναι στο μεταναστευτικό, είναι στα εξωτερικά σύνορα, είναι στην κλιματική αλλαγή. Αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή είναι κατά κάποιο τρόπο μπλοκαρισμένα. Υπάρχουν προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο μεταναστευτικό και στην οικονομία. Φέρνω παράδειγμα για την οικονομία ότι η εγγύηση καταθέσεων 100.000 ευρώ να εγγυηθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός για τον κάθε πολίτη της χώρας, ότι αυτά θα διαφυλαχτούν από τον κάθε πολίτη. Αυτό είναι ακόμα μπλοκαρισμένο. Το θέμα της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Υπάρχουν προτάσεις της Επιτροπής για το πολιτικό κοινό πολιτικό άσυλο, για το πώς θα διαχειριστεί σε σχέση με τις επιστροφές των μεταναστών στις χώρες, τις ποσοστώσεις πρέπει να υπάρχουν, την αλληλεγγύη με τις χώρες. Αυτά τα ζητήματα αυτή τη στιγμή, και είναι και μια υποκρισία έτσι των υπαρχόντων πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι παγωμένα, δεν έχουν προχωρήσει. Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται μια νέα πολιτική δύναμη, προτάσεις του Προέδρου Μακρόν στη Γαλλία, τις οποίες τις έχει εστερνιστεί το ποτάμι, και προτείνουμε μία αλλαγή σε αυτό το πολιτικό γίγνεσθε, σε αυτό το πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη. Και αυτά τα θέματα να προχωρήσουν και να υπάρχει ευάνθηση με περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες και αντικσότητες για ένα ευρωβουλευτή στο υπάρχον πολιτικό τοπίο? Ο ευρωβουλευτής έχει, ο ρόλος του είναι αυτή τη στιγμή, όπως είπα και στην αρχή, είναι συνενετικός. Συνενετικός και να προσπαθεί να δει με όλες τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις πώς μπορεί να στηρίξει προτάσεις που είναι υπέρ της Ευρώπης και προτάσεις οι οποίες θα είναι και για τον συμφέρον της χώρας του. Αυτή τη στιγμή
το διακύβευμα και ο προβληματισμός για κάθε ευρωβουλευτή, ο οποίος έχει ένα τρομακτικά σημαντικό ρόλο, είναι πως αυτή την συμμαχία και αυτές τις δυνάμεις, είτε λέγονται ακροδεξιές, είτε λέγονται λαϊκιστικές, είτε έχουν μια άλλη τάση, μια πολιτική πρόταση να ξαναγυρίσουμε στα εθνικά σύνορα, πως ο ευρωβουλευτής θα μπορέσει με νέες συμμαχίες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντικρούσει αυτό το κίνδυνο που υπάρχει. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό και δεν πρέπει να είναι σόου οι ευρωεκλογές όπως είναι, αλλά πρέπει να είναι πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Πρέπει ο ρόλος του ευρωβουλευτή, ο οποίος ψηφίζει για το 80% του νομοθετικού και πολιτικού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα εφαρμοστεί μετά στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν μπορείς να αποφύγεις αυτό το πρώτο στάδιο μιας ομοσπονδίας της Ευρώπης σε κεντρικό επίπεδο στην Ευρώπη και να κάνεις περισσότερο έτσι, να επικεντρωθείς περισσότερο στην περιφέρεια ή στην τοπική κοινωνία. Αν δεν ελέγξεις κιόλας με πολιτικές, με στρατηγικές, να ενισχύεις τη θέση σου σε αυτό το πρώτο επίπεδο, πραγματικά δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει η Ευρώπη. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν είναι πολύ αντιληπτός ο ρόλος του Ευρωβουλευτή. Δεν ξέρουν ακριβώς τις αρμοδιότητες του Ευρωβουλευτή. Γι' αυτό και καλό είναι κάπως να τις αποσαφηνίσουμε, όπως και το να πούμε και ποιες θέσεις είναι αυτές με τις οποίες θα αγωνιστεί το ποτάμι, με το οποίο κι εσείς κατεβαίνετε, έτσι δεν είναι? Ναι. Το πιο σημαντικό είναι με παραδείγματα να του δείξεις πόσο σημαντικό είναι η Ευρώπη, η οποία τι έχει, έχει κοινές θέσεις, κοινές προτάσεις για τα συμφέροντα της χώρας σου. Παραδείγματος χάρη, τα εξωτερικά σύνορα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί η Ελλάδα από μόνη της να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα. Αυτή η πρόταση, η οποία και σε ένα στάδιο υιοθετήθηκε πρόσφατα για τη δημιουργία μιας ακτοφυλακής, σύνοριαφυλακής 10.000 ατόμων μονίμων υπαλλήλων, οι οποίοι μια κοινή αστυνομία η οποία θα προστατεύει τα σύνορα, είναι κάτι το οποίο ο κόσμος μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι ότι μπορεί να το κάνει μέσω της Ευρώπης. Βλέπουμε τι διακυβεύεται με την Τουρκία, τα προβλήματα. Ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας που προτείνει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ή προτάσεις για την κλιματική αλλαγή, τη δημιουργία μιας τράπεζας κλιματικής αλλαγής, η οποία θα βασίζεται σε χρήματα όπου θα μπορέσουν να πάνε στις πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Ή να του δείξεις ότι οι προτάσεις που είναι οι προτάσεις του ποταμιού για ένα οργανισμό ανεργίας, ευρωπαϊκό οργανισμό ανεργίας, μπορεί να γίνει και είναι μια πρόταση και αυτή η οποία θα ενισχύσει το κοινωνικό κράτος. Είναι πολλά τα παραδείγματα και προτάσεις που κάνει το ποτάμι μέσα από τις προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση Μακρόν, τις οποίες πραγματικά εγώ έτσι σαν υπάλληλος τόσα χρόνια τις βλέπω με πολύ ενθουσιασμό και με μια διαφορετική άποψη από το status quo, αυτήν την κατάσταση που υπάρχει στην Ευρώπη, με αυτήν την υποκρισία και των κομμάτων που έχουν το Weber σαν ηγέτη στο Λαϊκό Κόμμα και τους σοσιαλιστές με τον Timmermans και με την αριστερά και άλλους. Πρέπει να υπάρξει αυτή η δυναμική μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματικά, για να προχωρήσει η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, όταν θα δημιουργηθεί η πολιτική ομάδα μακροδεξιούς, όταν θα είναι οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή της δεξιάς και των σοσιαλιστών που δεν θέλουν να προχωρήσει περισσότερο η Ευρώπη, παρόλο ότι είναι ευρωπαϊστές, αυτό το πράγμα θέλω να το υπερασπιστώ και νομίζω ότι η ψήφος του καθενός στις 26 του μηνός είναι πολύ σημαντική να ενισχύσει αυτή την προοπτική. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ήταν ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ποτάμι Γιώργος Κορκόβελος. Ευχόμεθα καλή επιτυχία στο έργο σας και μακάρι όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.